Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την πρωτοβουλία σήμερα που παίρνει η οργάνωση του ΚΚΕ εδώ στο Γάλλο. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να συμβάλλει, πιστεύω, ώστε να αναδειχτούν ακόμα πιο έντονα και συγκεκριμένα τα ιδιαίτερα ζητήματα και προβλήματα που βιώνουν όλοι. Ανάλογα και το χώρο ή το τομέα, όλοι μα που δραστηριοποιούμαστε στου μαζικού φόρου εδώ στο ΕΓΑΛΟ. Μια συζήτηση που μπορεί να συμβάλλει ώστε τι αμέσω επόμενε μέρε να ενισχυθεί η κοινή δράση όλων μα ο κοινό συντονισμένο αγώνα για τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων στη χώρα μα. Μιλάμε για το Εγάλο, μια περιοχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων είμαστε εργαζόμενοι και μικροί ελεύθεροι επαγγελματίε, συνταξιούχοι, που ζούμε στο πετσί μα στην αντεργατική πολιτική, με τα ακανόνιστα ωράρια εργασία, τα σπαστά, τη δουλειά 6 και 7 ημέρε την εβδομάδα, 10 ώρε την ημέρα, Πολλοί από εμά εργαζόμαστε ακόμα και σε δύο δουλειέ για να τα βγάλουμε πέρα, εμεί και η οικογένειά μα. Αντιμετωπίζουμε τα κοράκια των φαντ που γυρνοβολάνε εδώ στι γειτονιέ του Εγάλεου για να αρπάξουν τα σπίτια μα και τι τεράστιε τιμέ, ακόμα και σε μια καστονιέρα που μα αναγκάζουν ακόμα και να σκεφτούμε να φύγουμε από την περιοχή. Δυνατότητα που έχουν δώσει σε αυτά τα κοράκια οι νόμοι των κυβερνήσεων Πασό, Ξύριζα, Νέα Δημοκρατία, με τι κατευθύνσει βέβαια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε επίση τι προτεραιότητε που μπαίνουν από τι κατευθύνσει αυτέ και την πολιτική γενικότερα τη κυβέρνηση, των κατευθύνσεων, που για να δώσουν έστω και ένα ευρώ για υποδομέ, σχολεία, κέντρα υγεία, αντιπλημμυρικά έργα, πρώτα πρέπει να λογαριάζουν κάθε φορά το κόστο και το όφελο, δηλαδή τι business του. Με μοναδικό βέβαια σκοπό το κέρδο. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα από το 5ο Δημοτικό Σχολείο ΕΓΑΛΟ, στο οποίο πάω κι εγώ τα παιδιά μου και δραστηριοποιούμε στο Σύλλογο Γονέων. Ο Σύλλογός μας και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος έχει οργανώσει παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, διεκδικώντας τα πιο αυτονόητα πράγματα, τα οποία σήμερα μάλλον θεωρούνται πολυτέλεια, αν δούμε τον προϋπολογισμό του Δήμου και τη συνεχώς μειωμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα σχολεία. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να διεκδικούμε να μην πέφτουν τα παράθυρα στα κεφάλια μας, Όπω πριν λίγα χρόνια από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύμα μητέρα που πήγαινε το παιδί τη στο σχολείο και έπεσε το παράθυρο πάνω στο κεφάλι τη. Και αντίστοιχα και φέτο, πριν το Πάσχα, που έπεσε το παράθυρο στι τουαλέτες των κοριτσιών. Και για να μην πούμε κι άλλα, πιο αυτονόητα, χαρτί Α4, μπάλε, χαρτί υγεία, φωτοτυπικό, φούρνου μικροκυμάτων, σχολικά γεύματα, Τελικά το παράθυρο στο... στις τουαλέτες των κοριτσιών, κάτω από την πίεση των παρεμβάσεων από το Σύλλογο Γονέων, φτιάχτηκε. Χωρίς βέβαια να έχει προχωρήσει ακόμα η αντικατάσταση όλων των παρατήρων που χρειάζονται αντικατάσταση ή ένας ολοκληρωμένος έλεγχος, να το πούμε έτσι, ε, διαφορετικά, που ζητάμε συνεχώς στο Σύλλογο Γονέων, συνολικά για την κατάσταση των υποδομών του σχολείου, που θα διασφαλίζει την προστασία, την ασφάλεια της ασφάλειας και των παιδιών και των δασκαλών μέσα στο σχολείο. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σχολείο όπω και στα υπόλοιπα σχολεία, στο ΕΓΑΛΕΟ, που δεν έχει γίνει αντισυσμικό έλεγχο και είναι όπω όλα τα υπόλοιπα ασυντήρητο. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του ΕΓΑΛΕΟ, όπου για άλλη μια φορά έχει αποκλειστεί από τα σχολικά γεύματα, την ώρα που το ολοήμερο πρόγραμμα έχει πάνω από 100 παιδιά. Σχολικά γεύματα βέβαια που έτσι κι αλλιώ αποτελούν άλλη μια μπίζνα που πατάει στην ανάγκη τα παιδιά μας, όλων μας, να συζητίζονται σωστά, ποιοτικά και στην ώρα τους. Μέσα και από την επαγγελματική πύρα που υπάρχει από τον κλάδο του εμπιστητισμού, από τις υποδομές και τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, μηχανημάτων εστίασης και τροφίμων, είναι δεδομένο ότι θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα το 2024. Πολλοί, λοιπόν, γονείς, που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενοι και ζουν όλα αυτά τα προβλήματα, είναι σήμερα απογοητευμένοι, οργισμένοι και αγανακτισμένοι από αυτή την κατάσταση. Πολλοί επίση έχουν την απορία, καλοπροαίρετα, γιατί όλα αυτά. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην δίνουν λεφτά για τα παιδιά, για την ασφάλειά του, για την υγεία και τη μόρφωσή του. Δεν μπορούν να πιστέψουν πολλοί, πόσο αδιάφορη και εγκληματική είναι αυτή η πολιτική του κέρδου. Είναι η ικανοτικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε εμεί. Είναι η σταθερότητα και όλα αυτά τα ωραία που μας λένε. Είναι οι πολιτικοί που υπηρέτησαν και υπηρετούν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και διοίκησαν και το Δήμο Εγάλαιο, όπως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί συνεχώς λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά για όλα αυτά. Όταν όμως είναι να δώσουν επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, φτάνουν. Για να είναι η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που κοστίζει 500.000 μέρα φτάνουν για να απαλλάσσουν τις εταιρείε από τα δημοτικά τέλη όπως το River West, φτάνουνε. Και επειδή και η συζήτηση που γίνεται και εδώ στο ΕΓΑΛΟ από τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ με χιλιάδες ανθρώπους του Μόχδου επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία σε πολλά από αυτά τα ζητήματα που θέτει το ΚΚΕ για διεκδίκηση μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, τώρα μπροστά στι ευρωεκλογέ είναι ευκαιρία όσοι συναντηθήκαμε, όσοι συνεχίζουμε να συναντιόμαστε η ακόμα και όσοι πρόκειται να συναντηθούμε ξανά στου αγώνε για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων τη ζωή μα, να δώσουμε ραντεβού στι 9 Ιούνιου στι κάλπε για να ρίξουμε μέσα το ψηφοδέλτιο που θα ταρακονίσει, που θα εκφράσει την καταδίκη μα, κυρίω που θα εκφράσει τι διεκδικήσει μα. Γιατί οι μόνοι που έκαναν και κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα που στην ουσία συμπολιτεύονται, είναι τα σωματεία και οι μαζικοί φορεί με του αγώνε του. Αυτή οι αντιπολίτευση είναι που το κουκουέ τροφοδότησε, αφιέρωσε στελέχη και μέλη, πρωτοστάτησε. Από αυτή τη δεξαμενή των λαϊκών αγώνων προέρχονται και οι υποψήφοι στο ευρωψηφοδέλτιό μα και είναι άλλο ένα σπου... σπουδαίο λόγο, λέμε εμεί, να ψηφίσουμε κουκουέ, γιατί θα βγει την επόμενη μέρα πιο δυνατό και να είστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει και στου αγώνε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ.